εκπρόσωποι του Δήμου, ιερείς, κυρίες και κύριοι. Το πώς γεννήθηκα στα μέρη της Ασίας, το έχω για πράγματο λυγμένο και δοξάζω τον Θεό για δάφτο. Θέλανε να αρνηστώ τη μάνα μου την Ασία, σε καιρό που παίρνανε χαρά και ελπίδα από τη φλέβα που ανάμειζε από τη βαθιά ρίζα μου. Φώτης Κόντογλου. Μικρά Ασία, η αιστεία του ελληνισμού και η κοιτίδα του χριστιανισμού. Εδώ θεμελιώθηκε η ποίηση, η φιλοσοφία, η επιστήμη. 3.000 χρόνια άνθησης του ελληνικού πνεύματος. Ήρθαν όμως χαλεπίκαιροι. Ο Σεπτέμβρης του 1922 πάντα θα μένει θλιβερή επέτειος που έπεσε η Μικρά Ασία στον βάρβαρο ζυγό. 1,5 εκατομμύριο άταφοι νεκροί στα γιασμένα χώματά της. 1,5 εκατομμύριο γέροι, γυναίκες, παιδιά εγκαταλείπουν τις αιστείες τους. Κυνηγημένοι, λαβωμένοι, ρακένδυτοι, απελπισμένοι και έρχονται να κουμπίσουν στη μητέρα Ελλάδα. Πέρασε ο καιρός. Οι ξεριζωμένοι συμβιβάστηκαν με τα συμβίβαστα. Με τη βοήθεια του Θεού, την εργατικότητα, τη δημιότητα, τις καινοτόμες ιδέες τους, κατάφεραν να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν, να διακριθούν. Χαμογέλασαν πάλι. Ένα μεγάλο πράγμα η νοσταλγία της πατρίδας. Βάλε ένα ρακί μαριγόν. Καλή πατρίδα, Δημητρό. Καλή πατρίδα, Μαθηρό. Να'χα νερό από τον τόπο μου και μήλο από τη μηλιά μου. Να'χα σταφύλι ροζακί από την κλιματαριά μου. Τούτο το δύστιχο το έχω ακούσει χιλιάδες φορές από τα χείλη της γιαγιάς μου και αναμνήσεις της. Λουλούδια του παλιού καιρού ποτέ δεν παράχτηκαν. Πέρασαν 70 χρόνια, 1992. Πάει η γιαγιά του συγκοτραγουδούσε τα κρυσμένη, τα πονεμένα τραγούδια της Ανατολής. Εμείς, η δεύτερη γενιά των ξεριζωμένων, νιώσαμε επιτακτική την ανάγκη να διαφυλάξουμε τη μνήμη τους, τα ήθη, τα έθιμα, τους χορούς, τα τραγούδια τους. Η κυρία Μαρίκα Γραγκασάκη έριξε την ιδέα ίδρυσης συλλόγου. Έτσι, το 1992 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Μικρασιατών Ιεράπετρας, που νομιμοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου του 1993 με την έγκριση του καταστατικού από τον Πρωτοδικείο Λασιθίου. Σήμερα γιορτάζουμε τα 25 χρόνια του συλλόγου μας. Το 2003 εγγενιάστηκε η ιδιόκτητη στέγη του Συλλόγου, η ανέγερση της οποίας πραγματοποιήθηκε με οικονομική συνεισφορά και προσωπική εργασία πολλών μικρασιατών της πόλης μας, με τη βοήθεια της πολιτείας σε υπόπεδο ανταλλάξιμου που μας παραχώρησε ο Δήμος επί Δημαρχίας Μαστοράκη. Το Σεπτέμβρη του 1997 ξεκίνησε η οργάνωση χοροδίας με χωράφι τον πρωτοψάλτη και δάσκαλο της βυζαντινής μουσικής Γιάννη Αρώνη, ο οποίος πρόθυμα αποδέχτηκε την πρότασή μας, είναι κι αυτός ο γόνος μικρασιατών, με αντικείμενο τη διάσωση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της Μικράς Ασίας. Τον Οκτώβριο του 1999 οργανώσαμε χορευτική ομάδα εκμάθησης μικρασιάτικων χωρών με δασκάλα την κυρία Δίνα Ζαχαριαδάκη. Προσωρινά έχει διακοπεί η λειτουργία της και υποσχόμεθα σύντομα να επαναλειτουργήσει. Το 2009 το βιβλίο του Παρασκευά Συρκιανόγλου «Η Δύση της Ανατολής» ήταν η σπίθα που άναψε την επιθυμία οργάνωσης θεατρικής ομάδας. Ο Δημήτρης Γιαννίδης, τον οποίο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ανταποκρινόμενος στην πρότασή μας, προσφέρθηκε να μας σκηνοθετήσει αφιλοκερδός. Έτσι δημιουργήθηκε η θεατρική μας ομάδα Αμάλφια. Το 2010 ανεβάσαμε με επιτυχία τη Δύση της Ανατολής. Το 2012 ακολούθησε η Χαμένη Ευκαιρία. Το 2016 μια κωμωδία Η Αρπαγή της Μαράντος.
Και τώρα, το 2018, το Μάη, κάθε την πρώτη μας παράσταση στο έργο του Μανώλη Κορέ, «Οίκος Ευγυρίας, η ευτυχισμένη δύση». Οι παραστάσεις θα επαναληφθούν στα Κύρδια. Στις δραστηριότητες του Συλλόγου είναι επίσης εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδος, τιμητικές βραδιές σε μικρασιάτες πρώτης γενιάς, χωροσπερίδες. Την 11η Ιουνίου τιμούμε την Παναγία την Ελεούσα. Το Σεπτέμβρη, ημέρα μνήμης, τελούμε μνημόσυνο για τους αποχαμένους στην καταστροφή. Αυτή είναι η ιστορία με λίγα λόγια του Συλλόγου, η ιστορία της χορδίας μας. Και θέλω τώρα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Κύριλο, που πάντα είναι αρχηγός μας. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον κύριο Θεοδόση Καλαντζάκη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την ομόφωνη απόφαση ονοματοδοσίας σε πλατεία στο νέο σχέδιο πόλεως, σε πλατεία Μικρασιατών. Επίσημη πρωτοβουλία του Δημάρχου έχει δρομολογηθεί η ανέγερση μνημείου Μικρασιατών στη συγκεκριμένη πλατεία. Ευχαριστώ την κοινή πολιτεία και ιδιαίτερα τον Μανώλη τον Γεωργαλάκη για τη στήριξή τους παρέχοντας το χώρο και τον τεχνικό εξοπλισμό. Ευχαριστίες επίσης την εκάστοτε Δημοτική Αρχή του τόπου μας για τη στήριξή τους από την ίδρυση του Συλλόγου. Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Ναρώνη και τα μέλη της χοροδίας που διαθέτουν χρόνο και πολύ μεράκι. Ευχαριστώ τον Θοδωρή τον Σαμπιωτάκη στον ήχο, τον ήχο τον Νικολουδάκη στα φώτα και ευχαριστώ τους μουσικούς μας. Θα παρουσιαστούν σε λίγο, θα σας τους πω αμέσως. Στο βιολί είναι ο Βαγγέλης ο Βαρδάκης, στην κιθάρα ο Νίκος ο Μαστοράκης, που επί σειρά ετών από συστάσεις της χοροδίας μας συνοδεύουν πάντα με τη μουσική τους στις εκδηλώσεις μας, άφηλο και οδός, και το καινούριο μέλος της ορχήστρας, το Βαγγέλη, το Φανουράκη, στο λαούτο. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση, να είστε όλοι καλά. Οι 800 περίπου ξεριζωμένοι από τη θύελλα της μικρασιατικής καταστροφής, πονεμένοι και εξουθενωμένοι, ήρθαν και κούρνιασαν στην απάνεμη παραλία του Λιβυκού, στον κόρφο της Ιεράπετρας. Έφυγαν κυνηγημένοι από τη φωτιά και το γιαταγάνι των Τούρκων. Δεν έφεραν τον γιος τους, τα πλούτη τους και τα έσχη τους. Δεν πρόλαβαν, ήρθαν ζυμνοί και αποδικατισμένοι. Παρά τον όλεθρο και την καταστροφή, έσωσαν ό,τι πολύτιμότερο και ακριβότερο. Κομμάτι του εαυτού τους, θυμητάρι του τόπου τους, τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ελεούσας της Ρεϊδεργανής. Η Ιεράπετρα είχε την ευλογία να δεχτεί και να φιλοξενεί αυτό το πολύτιμο θησαυρό. Η εικόνα είναι πιστό αντίγραφο της γνωστής εικόνας του Άξον Εστί, ενώπιον της οποίας επιτελέστηκε σε σκήτη του Αγίου Όρους το παράδοξο θαύμα της παράδοσης του Αγγελικού Ύμνου Άξον Εστί ως αληθώς μακαρίζει σε την Θεοτόκο. Σήμερα φυλάσσεται στο ναό του Πρωτάτου. Την ιστορία αυτής της εικόνας, που η ευλογία του Θεού και η χάρη της Παναγίας έστειλε στον τόπο μας, θα σας παρουσιάσω απόψε. Έτσι, όπως την εξιστόρισαν οι άνθρωποι που έζησαν τη θύελλα του ξεριζωμού. Βρισκόμαστε στην εποχή του μεγάλου ξεριζωμού, μεγάλου ξεσηκωμού, στους χρόνους της Επανάστασης του 1821. Η Ελλάδα σύεται κυριολεκτικά. Ισίως δεν μένει αμέτωση. Ο Λυκούργος λογοθέτης από τη Σάμμο πήγε και ξεσήκωσε το νησί. Ακολουθεί η Επανάσταση και η ολοκληρωτική καταστροφή της Σίου.
απέναντι από τη Σύρο είναι η Χερσόνησο της Ερυθρέας. 80% των κατοίκων της Ερυθρέας ήταν χριστιανοί. Εκεί είναι το Ρεΐσδερε, πατρίδα των περισσότερων προσφύγων της Ιεράπετρας. Πολλοί Τούρκοι πέρασαν στη Σύρο. Με την αγριότητα και τα βάρβαρα ένστικτά τους έτρεξαν να συνδράμουν στο έργο της καταστροφής. Ερήμωσαν μοναστήρια που ήταν ξακουστά για τις ομορφιές και τον πλούτο τους. Άρπαξαν ιερά στέγη, άμφια και οτιδήποτε πολύτιμο και πέρασαν στις απέναντι παραλίες. Δύο Ρεϊσδεριανοί που βρέθηκαν στη Σύρο αντιμετώπισαν ένα παράξενο γεγονός. Ένας Τούρκος τους πλησίασε. Με έκπληξη είδαν ότι δεν είχε άγριες διαθέσεις. Με ήρεμο τρόπο τους πρότεινε μια εικόνα. «Πάρετε αυτή τη μεριά μου», τους είπε. Μεριά μου, Τούρκοι λένε την Παναγία. Ήταν μια εικόνα της Παναγίας. Φοβήθηκαν οι χριστιανοί, μήπως ήθελε να τους δοκιμάσει. Μπροστά σε αυτό το δισταγμό, ο Τούρκος τους είπε το εξής περιστατικό. «Προσπάθησα με ένα τσεκούρι να κομματιάσω την εικόνα για να βάλω τα σανίδια στη φωτιά. Το τσεκούρι έπεσε πολλές φορές, αλλά η εικόνα δεν έπαθε τίποτα. Κοίταξα την εικόνα και είδα τη μεριά μου να χαμογελά. Κατάλαβα ότι η πίστη σας είναι μεγάλη. Πάρετε αυτή τη μεριά μου». Σταυροκοπήθηκαν οι δύο Ρεϊσδεριανοί, ασπάστηκαν την εικόνα, την έκρυψαν σε ένα σακί και παρακάλεσαν την Παναγία να τους σώσει. Κατηφόρησαν στην παραλία για να βρουν τρόπο να φύγουν. Οι Τούρκοι τους είδαν και τους πυροβόλησαν, αλλά οι σφαίρες αστόχησαν. Βρήκαν μια βάρκα και ανοίχθηκαν. Η χοροδία μας θα ξεκινήσει με τα τραγούδια «Από ξένο τόπο», «Τικ-τακ», «Στόπα και στο ξαναλέω». Thank you.
στο Ρέιντιερ. Έφτασαν στα δικά τους γνώριμα μέρη. Ησύχασαν. Ξεκίνησαν για το χωριό. Λίγο πριν φτάσουν, συνάντησαν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Εκεί άφησαν την εικόνα. Το γεγονός έγινε γνωστό στο χωριό. Όλοι έτρεξαν να αποθέσουν την ευλάβειά τους στα πόδια της μεγάλης φιλοξενούμενης. Γρήγορα έγινε η παρηγοριά των δυστυχισμένων, ο γιατρός των ασθενειών και η σκέπη του κατατρεγμένου. Ένα ωραιότατο μοναστήρι δημιουργήθηκε. Η υπάρχουσα εκκλησία παίχθησε και δεύτερο πλήθος για να στεγάσει την Παναγία. Χτίστηκαν κελιά και πολλές κοπέλες του Ρεΐντερε και μάλιστα από τις καλύτερες οικογένειες έγιναν καλόπιες. Τον καιρό της καταστροφής το μοναστήρι είχε περίπου 25 καλόγριες που τις διέκρινε η ευλάβεια, η προσήλωση στη θρησία αλλά και η εργατικότητα. Ήταν οι καλές σαμαρίτιδες αλλά και οι άριστες νοικοκυρές. Τα εργόσυρά τους ήταν ξακουστά. Η φήμη της θαυματουργής εικόνας πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα όρια του Ρέιντερε. Έγινε γνωστή σε ολόκληρη την Ερυθρέα και πιο πέρα ακόμα, με το όνομα Παναγία Ελεούσα ή Παναγία Ιερδεζανή. Από παντού έτρεχαν να ζητήσουν το έλεος και την προστασία της. Τα αφιερώματα, ένδειξη λατρείας και γνωμοσύνης είχαν κατακλείσει το μοναστήρι. Χιλιάδες πιστοί συνέρεαν κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου, η μέρα της εορτής για να τιμήσουν την υπεραγία Θεοτόκου. Ασθενείς από όλη την περιοχή μαζεύονταν την ημέρα εκείνη ζητώντας βάλσαμο για τον πόνο τους. Πολλά θαύματα αναφέρονταν στη χάρη της. Η χοροδία συνεχίζει με τα τραγούδια για ζηλαζενή, μια μαύρη πέτρα, σάλα σάλα. Ελληνικά της μέρας του Φεράς.
τους δύο ομούς. Δική τους αισθανόταν η Ρεζερλενή την Παναγία και όταν μιλούσαν για εκείνη, έλεγαν η Παναγία μας. Στον πρώτο βιωμό το 14, η σχετική άνεση στον ξεσηκωμό έδωσε τη δυνατότητα με την πρέπουσα ευλάβεια να μεταφερθούν τόσο η εικόνα της Ελεούσας, όσο και οι εικόνες του τέμπλου του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου στη Σύρο. Όταν το 18 επέστρεψαν, αντίκρισαν το ρεΐτερε ερήπιο. Στις εκκλησίες, μόνο οι ζυμνοί τις είχαν μείνει, ούτε πόρτες, ούτε παράθυρα. Αλλά η πίστη των ρεΐτεριανών έκανε πάλι όμορφες σαν πρώτα τις εκκλησίες. Το μοναστήρι ζωντάνεψε. Οι καλόγρια γνωζεύτηκαν. Η Ελεούσα βρήκε τη θέση της. Ήρθε όμως ο δεύτερος διωγμός, η μεγάλη συμφορά, το οριστικό ξερίζωμα. Μέσα σε αυτή τη δίνη του ολέθρου, οι Ρεϊζεζανοί δεν λησμόνησαν την Παναγία τους. Δεν επέτρεπαν στον εαυτό τους ό,τι ιερότερο είχαν να βεβηλωθεί από τα χέρια των άπιστων. Η Ελεούσα έπρεπε να σωθεί και την έσωσαν. Το φοβερό εκείνο βράδυ της καταστροφής, όταν οι τσέτες μπήκαν στο χωριό, οι περισσότεροι Ρεϊζεζανοί είχαν μαζευτεί στο σπίτι του Ριγάτσι και στον Άγιο Δημήτριο. Δύο καλόγριες κατέφτασαν στο σπίτι του Ριγάτσι με την εικόνα τυλιγμένη σε ένα ρούχο. Ακολούθησε η νύχτα των βασάνων και των σπαραγμών. Το πρωί οι φλόγες είχαν ζώσει το χωριό. Η απόγνωση είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Τσιγισμένοι από τους Τούρκους, όρμησαν προς όλες τις κατευθύνσεις να σωθούν. Οι δύο γυναίκες, η Ευρυδίκη Ριγάκη και η Μαρία Πολιτάτσι, έτρεχαν με την εικόνα στην αγκαλιά. Οι Τούρκοι τις κυνήγησαν. Δίπλα τους ήταν ο φούρνος του Μπαρούμα. Έκυψαν την εικόνα στο φούρνο και συνέχισαν το τρέξιμο. Το έξαρο πλήθος έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Κάποιοι ξέφυγαν. Κατέφυγαν στη θάλασσα από όπου περίμεναν τη σωτηρία. Κρύφτηκαν στους δράχους και στις σπηλιές που ήταν στην παραλία. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Μπαρούμας, που δεν ήξερε ότι στο φούρνο του ήταν κρυμμένη η εικόνα. Βλέπει το πρώτο βράδυ στον ύπνο του την Παναγία να του λέει ότι η εικόνα είναι στο φούρνο του και να πάει να την πάρει. Πώς να τολμήσει να βγει από τον τρυψώνα του. Το ρεΐτερε είχε καταληφθεί από τους Τούρκους, είχαν μαζευτεί και από τα άλλα χωριά και άδειαζαν τα σπίτια των χριστιανών. Το όνειρό όμως επαναλήφθηκε και το δεύτερο και το τρίτο βράδυ. Το τέταρτο πήρε την απόφαση. Περπάτησε από τη θάλασσα ως το χωριό περίπου 3 χιλιόμετρα χωρίς να συναντήσει ψυχή. Πήρε την εικόνα και την έφερε στη θάλασσα. Ο Μπαρούμας μετά την καταστροφή εμμόνασε στο Άγιο Όρος όπου και πέθανε. Η είδηση της άφηξης της εικόνας απλώθηκε γρήγορα σε αυτούς που ήταν κρυμμένοι στις σπηλιές. Έφτιαξαν πρόσχειο προσκυνητάρι και έβαλαν την εικόνα. Οι δεήσεις και οι προσευχές για τη σωτηρία τους ήταν καθημερινές. 8 μέρες είχαν περάσει κυνηγημένοι σαν τα γρήμια. Ζούσαν χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Βγήκαν να βγουν κάτι να φάνε. Οι Τούρκοι τους είδαν. Την άλλη μέρα έφτασε ασκέρι ολόκληρο. Πάνω από 500 μάζεψαν. Ελάχιστοι τους ξέφυγαν. Μέσα σε αυτούς και ο Νικόλαος Γιομελάτσης με την εγκυμονούσα γυναίκα. Στην προσπάθειά του να βρει νερό, μπήκε σε ένα σπίτι που ήταν στην άκρη ενός αμπελιού. Άδειο το σπίτι. Λίγα άσερα σε μια γωνιά. Κάτι γυάλιζε μέσα στα άσυρα. Τα παραμέρισε και είδε τη σεπτή μορφή της Θεοτόκου. Ήταν η εικόνα της Ελεούσας. Ασφαλώς κάποιος όταν είδε το ασκέρι των Τούρκων πρόλαβε και την είχε κρύψει. Με δέος παρέλαβε ο Γιομελάτσης την εικόνα και έφτασε στη θάλασσα. Έκανε το σταυρό του και βούτυξε 3 φορές την εικόνα στη θάλασσα. «Παναγία μου», είπε, «κάνε το θαύμα σου. Στείλε ένα καράβι να σωθείς εσύ, να σωθούμε κι εμείς». Σε λίγο πραγματικά φάνησε ένα καΐκι. Η σωτηρία τους είχε φτάσει. Η χοροδία αποδίδει τα τραγούδια
κάτω στο γυαλό, αλλά μπας περνά τα παιδιά της γειτονιάς σου.
μάθεψε όσους βρήκε. Την πρώτη θέση είχε εικόνα. Σε εκείνη απέδωσαν τη σωτηρία τους. Το καΐκι τους έφερε στη Σύρο. Τότε έγινε πρόταση στο γιομελάκι από τους σιώτες να μείνει η εικόνα στην εκκλησία του κάστρου της Σύρου. Ο γιομελάκης συμβουλεύτηκε ρεϊνιζεριανούς που ήταν στη Σύρο και αποφάσισαν να μην δοθεί η εικόνα, αλλά να κρατηθεί από το γιομελάκι ιερό τσιμήλιο των ρεϊνιζεριανών για να αποτελέσει κόσμημα στην εκκλησία ενός νέου ρεϊνιζεριανού. Έτσι συνέχισε το ταξίδι και να φτάσει στην Ιεράπετρα, όπου έβλεπε να βρει την οριστική της θέση. Στην αρχή παρέμεινε στο σπίτι του γιομελάκι. Οι ρεϊνιζεριανοί ένιωσαν σίγουροι κάτω από τη σκέπη της. Έτρεχαν πάλι σε εκείνη για να ζητήσουν το έλεος, την παρηγοριά και την προστασία της. Γρήγορα όμως έλεγε η μητέρα όλο. Δεν γονάτιζαν μόνο οι ρεϊνιζεριανοί μπροστά στη σεπτή της εικόνα. Είχε γίνει και για τους τόξους η ελπίδα και η παρηγοριά που απομάκρυνε κινδύνους και θεράπευε ασθένειες. Το σπίτι του γιομελάκι είχε μετατραπεί σε εκκλησία. Τότε, κατόπιν συνεννοήσεως, της οικογένειας Γιομελάκη και του μακαριστού επισκόπου Ιεράς της Ιδίας Φιλόθεου Μαζοκοπάτσι, αποφασίστηκε η μεταφορά της εικόνας στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου. Τοποθετήθηκε στο προσκυνητάρι. Τιμήθηκε με θέρμη και πάθος. Αγαπήθηκε από όλους τους κατοίκους της Ιεράπετρας. Όλοι όσοι την παρακάλεσαν δέχτηκαν πλούσια τη χάρη της. Πολλά θαύματα αποδόθηκαν σε εκείνη. Η απεραντοσύνη της πίστεως των ιεραπετριτών προς την Ελεούσα πήρε σάρκα και οστά. Αποφασίστηκε η ανυποδόμηση ναού που θα στέγαζε την εικόνα. Έτσι, το έτος 1963, η Μαρία Σιέλα Δημητρίου Γιαννικάκη και η κόρη της Ελένη Βογιατζή δόρισαν για το σκοπό αυτό οικόπεδο εκτάσεως πάνω από ένα στρέμμα. Ο γιατρός Γιώργος Μαυροπόλος και η Ελπινίκη σύζυγος Πέσπου Καπνιστού πρόσφεραν μικρότερα βήματα και έτσι η διαθέσιμη έκταση πέρασε το 1,5 στρέμμα. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1967 εκδόθηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Ιεραπίτης της Ιδίας Κυρό Φιλόθεο Μπουζουμεράκη η άδεια ανεγέρσεως ναού σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο μηχανικός Εμμανουήλ Γιαννοτάκης μεγέθυνε το σχέδιο, συμπλήρωσε το στατικό υπολογισμό και ανέλαβε την επίβλεψη των εργασιών δωρεάν. Η θεμελίωση έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1968. Με τις φιλότιμες προσπάθειες της Ιερατζής Επιτροπής, της οποίας πρόεδρος ήταν ο μακαριστός, ακάματος και ευσεβέστατος ιερέας Εμμανουήλ Πυριδάκης, αλλά και η προθυμία όλων να προσφέρουν για την Ελεούσα, απέδωσε καρπούς. Η Εκκλησία ετοιμάστηκε και υψώθηκε μεγαλοπρεπέστατα. Τα εγγένεια τελέστηκαν από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Ιεραπίδης της Ιδίας Κυρό Φιλόθεου Μεράκη στις 30 Σεπτεμβρίου 1973. Έτσι, η εικόνα της Ελεούσας, ύστερα από διαγωνούς και περιπλανήσεις, βρήκε τη θέση της στην αγκαλιά των ιεραπετριτών, που άνοιξε διάπλατα και την τέχτηκε. Σας ευχαριστώ. Η εκδήλωσή μας θα τελειώσει με τα τραγούδια «Ευρεόπουλα», «Δόκτωρ» και «Εθιλιά Πανεζό». Yeah.
μετά την απόψινή μουσική πανδεσία και τα όσα ακούσαμε από την κυρία Μαρία για το ιστορικό της Παναγίας μας, του πολύτιμου αυτού θησαυρού του τόπου μας, του Άιλου, που δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει τι θησαυρό φιλοξενούμε. Τα λόγια νομίζω είναι περιτά. Απλώς θέλω να τελειώσουμε την απόψινή εκδήλωση, η οποία είναι συνέχεια της πρωινής και της χθεσινοβράδινης ακολουθίας της πρωινής Θείας Λειτουργίας προς τιμήν της Παναγίας μας, λέγοντας και παρακαλώντας όλους σας να μην λησμονήσουμε και να μην ξεχάσουμε τη μνήμη, την ιστορική και να έχουμε πάντα κατά νου ότι οι πρόγονοί μας, οι οποίοι πέρασαν πολλές δυσκολίες, άφησαν τον τόπο τους, άφησαν γνήσιους απογόνους, οι οποίοι έχουν ιερό χρέος και το βλέπουμε αυτό, να μην αφήσουν την λύθη να παραγωνίσει την ιστορική μνήμη. Χρέος όλων μας είναι να κρατήσουμε αυτή τη μνήμη ζωντανή, ειδικά στις νέες γενιές, γιατί αυτό είναι και το μάνα το οποίο τρέφει όλους εμάς και πρέπει να μας τρέφει και να μας συνέχει και να μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Πολλές φορές το λέμε και ίσως γινόμαστε κουραστικοί, αλλά οι πρόγονοί μας, όπως ακούσαμε από το ιστορικό, πέρασαν πολλές δυσκολίες, πέρασαν πολλές δοκιμασίες, αμέτρητες, απάνθρωπες συνθήκες, υπέμειναν, υπέφεραν, όμως κατάφεραν να επιβιώσουν, γιατί παρέμειναν πιστοί στις αξίες, πιστοί στην πίστη που παρέλαβαν από τους πατέρες τους. Αυτό πατρικά εύχομαι και εγώ, να παραμείνουμε πιστοί και αφοσιωμένοι στην πίστη των πατέρων μας, πιστοί στη μνήμη την ιστορική και όλοι να πλαισιώσουμε το ιερό αυτό κειμήλιο, την Παναγία την Ρεϊσδευριανή και να την παρακαλούμε να περισκέπει όλη την Ιεράπετρα, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας και να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Ευχαριστώ. Παρέλειψα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κρασιατών, την κυρία Ευτυχία Μαρμάκη, να τη συγχαρώ για την εκλογή της. Η οποία δεν είναι ανάγκη να σας πω εγώ, είναι γνωστά όσα έχει προσφέρει στο Σύλλογο, αλλά ως τοπική εκκλησία ιδιαίτερως την ευχαριστούμε για το ιστορικό αυτό το οποίο ανέγνωσε απόψε και μας το παρέδωσε ως Ιερά Παρακαταθήκη και Ιερό Κειμήλιο και μάλιστα ο Ναός της Παναγίας της Ελεούσης το έχει εκδώσει και το διανέμει στους προσκυνητές, ιδιαίτερως στους ξένους οι οποίοι έρχονται ομολογουμένως από όλη την Κρήτη να προσκυνήσουμε την Παναγία. Και τέλος, θερμότατες ευχαριστίες στον Κοράκη και άρχοντα από το ψάλτη, τον κύριο Αρώνη, σε μέσα στην Ελλάδα και ιδιαίτερως στους αγαπητούς μας συγκρίνες, τον Βαγγέλη Κοραβάκη, τον ίδιο τον Σκοράκη και τον Βαγγέλη τον Καλουράκη, οι οποίοι πάντοτε είναι αρρωγοί στις προσπάθειες του Συλλόγου Μικρασιατών, αλλά και της Ιεράς Μικρόπολης μας, και πλαισιώνουν με την όμορφη μουσική και με το ταλέντο τους στις εκδηλώσεις. Να είστε όλοι καλά και βοήθειά μας στην καλοκαιρινή.